Και πιο κάτω λέγει ο Θεότατος Πατήρ, το Άγιος Υποσημείωση, ο Πατήρ Δαμασκηνός, είναι παράθεση από τον Κεφόρο το Θεοτό και αυτό που διαβάζουμε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Αββάς Ισαάκ, «Ο υποθεού δοθείς εν πρώτης φυσικός νόμος το ανθρώπο, η θεωρία εστί των κτισμάτων αυτού. Ο πρώτος φυσικός νόμος που δόθηκε στον άνθρωπο είναι η θεωρία των κτισμάτων του. Βλέποντας την κτίση, τα δημιουργήματα, ο άνθρωπος παίρνει τον πρώτο, δέχεται τον πρώτο φυσικό νόμο που δόθηκε από τον Θεό. Και από αυτή τη μάθηση και ο πρωτόπλαστος και όλοι οι πρώτου νόμου προπάτορες, οδηγούμενοι, εγνώριζαν τον αληθινό Θεό και την προσκύνηση και την λατρεία προσφέραν σε Αυτόν. Όταν λοιπόν σε αυτόν τη έλθει, όταν κανείς έλθει στον εαυτό του, αφού απομακρύνει τον εαυτό του από τη σύγχυση των παθών και το σκοτάδι των παθών, δεν χρειάζεται κανένα άλλο δάσκαλο. Βλέποντας την κτήση, τη δημιουργία ανάγεται στο δημιουργό. Και γάρα αυτή η μάκρυση εκ των παθών και στροφή σε αυτόν, και η συνακόλουθος μάθησης, δηλαδή η θεωρία των κτισμάτων του Θεού, διευθύνει αυτόν προς τη σωτηρία, την ισότητα και τους όρους και νόμους με τους οποίους συνέχονται τα πάντα και διοικούνται. Ία χειραγωγός της επιδεικνύουσα και λειτουργεί σαν ένας χειραγωγός. Μας παίρνει από το χέρι η δημιουργία και μας δείχνει όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στη φύση, στην κτήση. Και αναγόμαστε διαμέσου αυτής της φυσικής θεωρίας στην σωτηριώδη γνώση, στη γνώση για τη σωτηρία μας και μαθαίνουμε την ισότητα, τους όρους, τους νόμους με τους οποίους συνέχονται και διοικούνται τα πάντα. Αυτή είναι λοιπόν η φυσική μάθηση, η πρώτη μάθηση.